Πάμε να συναντήσουμε τον κύριο Ιωάννη Μπαλτζό. Είναι αντιστράτηγος αναποστρατεία, πρόεδρος του Ελληνικού Ινστιτούτου Στρατηγικών Μελετών. Τον καλημερίζουμε. Γεια σας, κύριε Μπαλτζό. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Λοιπόν, πριν ξεκινήσουμε τη συνομιλία μας, να πάρουμε το σχόλιο σας, πάμε μαζί να παρακολουθήσουμε ένα αποκλειστικό ρεπορτάζ της Έλλης Κασόλη. Η Έλλη κατάφερε και μίλησε με τον εκπρόσωπο τύπου του Ισραηλινού στρατού χθες το απόγευμα. Πάμε να παρακολουθήσουμε ένα απόσπασμα να πόσα σημαντικά της είπε. Turkey is accusing Israel of war crimes, and even President Erdogan said that the attacks to Gaza amount to genocide. He also calls Hamas Liberation Group. What's your answer to this? I think these are very vile and baseless comments by a country that I think shouldn't be lecturing anybody on morals or on the laws of armed conflict based on what they have been doing in their history against ethnic minorities and against other groups and how they were involved in atrocities in Syria as well. So I don't think that they should be lecturing anybody. Anybody that is today speaking on behalf of Hamas, I think is on the wrong side of history, should be ashamed of himself and should really reconsider his alliances, because that side is going to lose and it is also the side of darkness. Λοιπόν, αυτά είπε κύριε Μπαλτζόη για την Τουρκία ο εκπρόσωπος του Ισραηλινού στρατού και τη στάση της. Νομίζω έχει απόλυτα δίκιο. Τώρα το να μιλάει η Τουρκία για ηθική, να μιλάει η Τουρκία για δικαιώματα άλλων κρατών, άλλων εθνοτήτων μάλιστα, είναι πραγματικά προσβολή στην ιστορία. Διότι ξεχνάμε ότι σε καθημερινή βάση σκοτώνει Κούρδους με διάφορες προσβολές. Ξεχνάμε ότι είναι επί 50 χρόνια περίπου στην Κύπρο και έχει καταλάβει ένα έδαφος και δεν φεύγει από εκεί. Ξεχνάμε ότι κάνει επιχειρήσεις ακόμα και σήμερα στη Συρία. Κατέχει την περιοχή Γιαραμπλούς, Αφρίν, Ιντλίπ και λοιπά. Το ίδιο κάνει και στο Ιράκ. Μες. Δηλαδή πραγματικά είναι να εκπλήσεται κάποιος ή να είναι κάποιος εκτός του δικού μας πλανήτη και να ακούει αυτά από την Τουρκία. Είναι πραγματικά θράσος και προσβολή στη μνήμη των ανθρώπων αυτό. Για πάμε τώρα στην λωρίδα της Γάζας. Τι εκτιμάτε ότι θα γίνει στην περιοχή? Όπως μας έλεγε ο Σταύρος Ιωαννίδης, οι Ισραηλοί προετοιμάζονται για πόλεμο τουλάχιστον 6 μηνών. Το έχουν πει και στα ανώτερα κλιμάκια της ηγεσίας, τον όπως ο Νετανιάχου, ο υπουργός άμυνας ο Γκάλαντ, λένε ότι δεν θα είναι σύντομο το διάστημα. Διότι έχουν αποφασίσει να τελειώνουν οριστικά για τη Χαμάς. Είναι εύκολο να γίνει αυτό? Πάρα πολύ δύσκολο, σας το λέω επειδή γνωρίζω την περιοχή. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Αλλά φαίνεται ότι στο μυαλό των Ισραηλινών για να τελειώσουν με αυτό το απόλυτο κακό, όπως το ονομάζουμε, που είναι η Χαμάς, θα πρέπει να τελειώνουν οριστικά μαζί της. Δεν είναι εύκολο, διότι όπως γνωρίζετε, όλη η Γάζα από κάτω είναι σκαμμένη. Έχουμε 500 χιλιόμετρα τούνελ. Υπάρχουν δηλαδή πολύπλοκο δίκτυο τούνελ σαν τον ιστό της Αράχνης και έχουμε εξόδους προς όλες τις κατευθύνσεις, ακόμα και μέσα στο Ισραήλ. Οι Ισραηλοί θα προσπαθήσουν να εξοδετερώσουν τις εξόδους στο τούνελ, να μην πάθουν αυτό που πάθανε στο Λίβανο που βγαίνανε Χεσμπολάχ από πίσω, με κάποια υλικά τα φρακάρουν, συγγνώμη για την έκφραση, την έξοδο του τούνελ. Είναι σαν αυτά που κάνουμε, βάζουμε στις πόρτες για να καλύψουμε τα κενά. Τέτοια μορφή είναι ένας ιδιαίτερος πόλεμος εκεί στον οικιστικό αστικό ιστό, κύριε Μπαλτζό. Γι' αυτό και λέτε ότι θα υπάρξει αυτή η καθυστέρηση. Πριν σας καλημερίσουμε, ήθελα να σας ρωτήσω, εκτιμάτε ότι θα υπάρξει γενικευμένη κρίση? Δηλαδή, θα εισέλθουν και άλλες χώρες και κυρίως το Ιράν τώρα? Αυτή είναι η συζήτηση, εάν θα μπουν και αυτές στον πόλεμο. Κύριε Τζούρε, έχετε απόλυτα δίκιο. Αυτό είναι το κακό σενάριο. Το καλό σενάριο είναι να μην εμπλακούν και να παραμείνει τοπική σύραξη. Γι' αυτό βλέπετε και τους Αμερικανούς να πηγαίνουν. Έρχονται ο κύριος Μπλίνκεν, έρχεται στην περιοχή σήμερα και μάλιστα μετά τις απειλές του Ιράν και της Τουρκίας θα πάει και στην Τουρκία, ενώ δεν ήταν προγραμματισμένο. Εκτιμώ ότι το Ιράν δεν θα συμμετάσχει. Οι μουλάδες είναι πολύ προσεκτική και ορθολογική στις αποφάσεις τους, δεν τους συμφέρει εξάλλου. Μες. Αυτό το οποίο θέλανε να κάνουν το κάνανε με τους πληρεξούσιους, δηλαδή Χαμάς και Χεσμπολάχ. Τώρα, αν θα μπει η Χεσμπολάχ, αλλάζουν τα δεδομένα, είναι πάρα πολύ δύσκολη η κατάσταση. Μες. Θα έχουμε ένα δεύτερο μέτωπο.
Εκτιμώ και εκτιμώ στο καλό σενάριο ότι δεν θα μπει η Χεζμπολάχ, απλώς θα κάνει διάφορες προκλήσεις στον Ισραηλινό στρατό για να διατηρεί μια μεγάλη μάζα του Ισραηλινού στρατού στο βορρά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ θα τα ξαναπούμε. Θα είναι πιο διαφορετικά τα πράγματα. Γεια σας κύριε Παλτζόγλου. Να είστε καλά. Θα τα λέμε αυτές τις μέρες ούτως ή άλλως για να έχουμε και τις αναλύσεις σας. Μόνο ένα τελευταίο να πω. Ναι. Προσέξτε, οι Χούτι που μπαίνουν στο παιχνίδι, άλλος πυρεξούς του Ιράν, εκτοξεύουν πυράβλους προς την Τιμόνα. Η Τιμόνα είναι το πυρηνικό εργοστάσιο του Ισραήλ. Γι' αυτό έχει πάει και αμερικανικά πλοία και Ισραηλινά για να αναχαιτίζουν τους πυράβλους για να μην χτυπήσουν το εργοστάσιο της Τιμόνα. Διότι αν το χτυπήσουν, αντιλαμβάνεστε ότι θα έχουμε ολική καταστροφή. Γεια σας κύριε Παντζόγλου. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε.